ξένο από τους αγνούς, γιατί λένε είστε ξένοι εσείς. Τουλάχιστον όπως είπε ο Τάσος πριν, και εδώ είναι πρόσφυγες και πόντιοι. Και οι πρόσφυγες και οι πόντιοι όταν ήρθαν στην Ελλάδα αντιμετώπιζαν το ίδιο, ότι είναι ξένοι. Ωστόσο, εδώ γεννήθηκαν τα παιδιά μου, εδώ μεγάλωσαν και εδώ θα συνεχίσουμε να ζούμε όλοι μας. Αυτά είναι εκ του πονηρού του κύριου Ιακημίδη, ξένος, ένας ρεδιώτης, θα έρθει να μας διοικήσει εδώ στην Νίκαια. Δηλαδή αυτοί οι νικαιώτες που μας διοίκησαν όλα αυτά τα χρόνια, τι κατάφεραν. Γύρω, να το πω. Για μένα το κίνητρο, το να είμαι υποψήφιος, ήταν ακριβώς αυτό. Δεν γνωρίζω όλο το παιδιά, πολύ καλά, λόγω και της συνδικαλιστικής ιδιότητας που είχα επί πολλά πολλά χρόνια στον χώρο των δασκάλων. Θυμάμαι, το Ρέντι όπως τον είπε ο Γιώργος Ιακημίδης. Μία πόλη γεμάτη μπάζα, αρουραίους, ποντίκια όπως και το ζούμε και εμείς εδώ. Και σήμερα τη ζηλεύω αυτή την πόλη. Χαίρεσαι να πηγαίνεις. Μία πόλη που αν πας το βράδυ ιδιαίτερα εκεί στην πλατεία Ρέντι και στα στενά, τα παλιά σπίτια που εδώ τα αφήνουμε και γκρεμίζονται, αυτά έχουν ποταγωγηθεί και έχουν γίνει μουσεία πραγματικά. Εμείς έχουμε τα προσφυγικά που θα μπορούμε και να τα κάνουμε τόπο επίσκεψης στους πρόσφυγες, όλες τις πόλεις της Ελλάδας, να δούμε έτσι πώς ήταν, γιατί είναι τα πρότυπα των σπιτιών της Μύρνης, της Προύσας και άλλων πόλεων της Μικράς Ασίας και παραμένουν έτσι να αποτελέσουν ένα σημείο αναφοράς για μια σειρά κόσμου. Να αξιοποιήσουμε τη μάντρα της Κοκκινιάς με τους αγώνες της κλπ. Να αξιοποιήσουμε το Κατράκιο Θέατρο με την ιστορία του, με συχνές πολιτιστικές εκδηλώσεις, πράγματα που δεν κοστίζουν δηλαδή για να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τόπου και της περιοχής. Είδατε κανένα πούλμα να έρχεται με τουρίστες εδώ? Είδατε κανένα πούλμα να έρχεται με μαθητές εδώ, όπως άλλους τόπους? Και είναι τόσο απλά αυτά τα πράγματα. Δεν θέλουν χρήματα πραγματικά. Θέλουν διάθεση, θέλουν μεράκι, θέλουν ανθρώπους να δουλέψουν για αυτά τα πράγματα. Αγαπητοί συμπολίτες, γιατί είμαστε συμπολίτες και συμβιώνουμε όλη μια κατάσταση και θα τη βιώνουμε στη συνέχεια. Αυτή η προσπάθεια ίσως για μας είναι η τελευταία ελπίδα για την Νίκαια. Αν θέλουμε να πάμε την Νίκαια ένα βήμα μπροστά, σταματώντας καταρχήν την Κατρακύλα και τον Κατήφορο, θα πρέπει να γίνει αυτή η προσπάθεια και όχι μόνο για τις δημοτικές εκλογές, όπως εύστοχα είπε μια κυρία πριν, να γίνει κοινή υπόθεση όλοι. Όλοι θα πρέπει να πάρουμε πλάτη για τη γειτονιά μας, για το διπλανό μας, για το συνάνθρωπό μας, για το δάσος μας, για το πράσινό μας, για τις παιδικές χαρές, για να βοηθήσουμε το κατάστημα της γειτονιάς, να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας εκεί που πάσχει. Μας έρχονται πολύ δύσκολες εποχές, δυστυχώς μας φτάσανε σε ένα σημείο να παραμιλάμε όλοι και εκεί θα χρειαστούμε ο ένας τον άλλον, αντί να τρώμε ο ένας τον άλλον αύριο. Χρειάζονται υποδομές πρόνοιας που και ο Δήμος θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί σε αυτή την κατεύθυνση με τα πενικρά μέσα που θα διαθέτει, γιατί ο Καλλικράτης, ξέρετε, κόβει πολλά έσοδα από τους Δήμους και εδώ χρειάζεται τιτάνια προσπάθεια για εξέβρεση πόρων. Άρα λοιπόν, για να πάμε το Δήμο, την πόλη μας, το σπίτι μας, τη γειτονιά μας μπροστά, χρειάζεται συστράτευση και όχι μόνο στη λογική του δώσε κράτος, όπως είπε ο Γιώργος. Το κράτος αυτή τη στιγμή πατήρισε. Τα έχω και ο Πάγκαλος μαζί με τους άλλους, όπως είπε. Όλοι μαζί τα πάγαμε. Εγώ πάντως δεν ήμουν εκεί. Αλλά τέλος πάντων, αυτοί που τα πάγανε, μου το βάρος σε εμάς. Ωστόσο, εδώ έχουμε ένα κοινό πρόβλημα. Έχουμε την πόλη, έχουμε το αύριο, έχουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τη ζωή μας. Όλοι λοιπόν, φεύγοντας από εδώ, όχι ακούσαμε και τελείωσε, αλλά απλώνουμε αυτό το μήνυμα στους φίλους μας, στη γειτονιά μας, στους γνωστούς μας, στους συγγενείς μας, σε όσους βρούμε. Πρέπει αυτή η προσπάθεια να πετύχει οπωσδήποτε για την Νίκαια. Μπράβο!